λοιπόν, και εσύ παίρνετε το λόγο σε περίπτωση που συμφωνεί και η Έλλη Τριανταφύλου. Ο ηχολήπτης ανεβάζει πάλι λίγο τη φέτα. Εγώ έχω λίγο πρόβλημα με τον ήχο, δεν σας ακούω καλά. Πλάκα κάνει. Αλλά από όσα άκουσα από τον κύριο Γεωργιάδη, θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Ωραία. Η μία, τώρα ακούω καλά. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση είναι πόσοι έχουν πια λεφτά στις τράπεζες. Αυτό βεβαίως δεν έχει να κάνει με την ουσία του σχολιασμού σε σχέση με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει να κάνει όμως με την πραγματική κατάσταση των Ελλήνων. Και το τι περιμένουν από την κυβέρνηση, γιατί εσείς εκπροσωπείτε την κυβερνητική παράταξη. Και το ρωτώ αυτό με δεδομένο ότι έρχεται τώρα η Τρόικα και μαθαίνουμε από όλες τις πλευρές ότι οι πιέσεις για εργασιακά και ασφαλιστικό επανέρχονται δρυμύτερες. Σήμερα, μισό λεπτό, όχι σας παρακαλώ, διότι ο λόγος έχει ταχθεί στον κύριο Κυρίτση. Απλά θα πω ότι σήμερα, Ελλή, περνώντας από τον πρίντερ πάνω στην σύνταξη, είδα εκτυπωμένα τα στοιχεία της πρώτης μεγάλης δημοσκόπησης μεταθερινής που θα παίξει το βράδυ. Που δεν θα τα πούμε όμως. Που δεν θα τα πούμε βεβαίως, εννοείται. Αν δεν μου δώσετε το λόγο, σύντομα θα τα πω εγώ, αυτό, να σας πω κάτι, χάρη θα μου κάνετε, δεν θα φταίω εγώ, θα τα έχετε πει εσείς. Εσείς θα έχετε παραβιάσει ουσιαστικά αυτή τη συμφωνία κυρίων που γίνεται με τα στοιχεία και το πότε βγαίνουν προς τα έξω. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν χρειάζονται στοιχεία έρευνα του ΣΚΑΙ που θα παρουσιαστεί στο κεντρικό δελτίο σήμερα στις 9 η ώρα με την Σία Κοσιόνη, για να αντιληφθεί κανείς ότι δεν φαίνεται να έχει πείσει ο κύριος Σαμαράς τους πολίτες με τις εξαγγελίες του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιώργο Κυρίτση. Φαίνεται ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, τι γίνεται με το Χουσού. Το Χουσού διαχειρίζεται τις τράπεζες. Έχουμε δανειστεί και έχουν περάσει το χρέος. Είναι χρέος τα χρωστάμε όλοι μας. 50 δισεκατομμύρια για τις τράπεζες. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά δεν ασκείται ένας έλεγχος της τράπεζας που να μεταφέρει κάποια ρευστότητα στην αγορά. Πρώτον. Δεύτερον, η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει για να απαλλάξει τους υπευθύνους του Χουσού από ενδεχόμενες κατηγορίες για απιστία, διότι όταν παίρνεις τη Eurobank με 1,55 και την πουλάς με 0,35 στο 1/5 της τιμής, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Γι' αυτό ακριβώς. Εγώ θα έλεγα ότι είναι εκάστοτε τράπεζα. Ναι, αλλά η Eurobank είναι το παράδειγμα. Λοιπόν, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι το Χουσού θα τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο. Δεν γίνεται να έχουμε δανειστεί εμείς τα λεφτά και να διοικούν τις τράπεζες άλλοι. Το Χουσού όμως, το οποίο θα τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο, έχει στην κάβα του χρήματα τα οποία έχουν ληφθεί για άλλον σκοπό και υπό άλλες συνθήκες. Αυτός που χρωστάει τα χρήματα κανονίζει και τι γίνεται σε τελική ανάλυση. Αλλά επειδή ο Τσίπρας συναντήθηκε με τον Πρόντι. Τα οποία όμως δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις χωρίς. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι τα οποία. Επιτρέψτε μου, εγώ δεν κάνω αυτή τη στιγμή ούτε πολιτική. Πολλό δε μάλλον ούτε θέλω να επηρεάσω προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Όμως για να χρησιμοποιήσεις, διορθώστε με αν κάνω λάθος, τα λεφτά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θες τη σύμφωνη γνώμη. Να σας πω, τον Ευρωπαίο που τα δώσανε. Τα λεφτά του αλλιώς δεν μπορείς να τους βάλεις χέρι. Δεν μπαίνεις στο λογαριασμό δηλαδή. Πώς να το πω. Δεν είναι ότι τα έχεις ένα κουτί. Αυτό το έχουν πράγματι καταλάβει. Τα λεφτά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη στο μεγαλύτερο ποσοστό τους για να ανακεφαλαιοποιήσει των τραπεζών. Έμεινε το λεγόμενο μαξιλαράκι. Εγώ έχω ακούσει όλους τους οικονομικούς υπεύθυνους της κυβέρνησης και τους τωρινούς και τους προηγούμενους που έλεγε ότι αυτό το μαξιλαράκι είναι δικαίωμα της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης να το χρησιμοποιήσει. Είναι, αλλά το πρόβλημα είναι το εξής, Γιώργο. Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, επιτρέψτε μου. Απλώς είναι να το χρησιμοποιήσει. Το πρόβλημα είναι το εξής. Άμα να το χρησιμοποιήσει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κακό. Στην αρχή του δελτίου συνομιλούσαμε με τον Μπεσκένη. Εδώ, τον είχαμε. Μας έδινε ρεπορτάζ ότι ο Σαμαράς θα δει τη Μέρκελ. Και τον ρωτώ δημοσιογραφικά, αλλά και φιλικά. Στον αέρα. Του λέω, θα πει στη Μέρκελ, βοήθαμε, διότι αλλιώς θα πέσω. Μου λέει, τι εννοείς ακριβώς. Ένα από τα πράγματα είναι ότι πολλές φορές μας έχει πει η κυβέρνηση ότι έχουμε αυτό το μαξιλαράκι και έχει πει ότι θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε εδώ, εκεί, για να ανακουφίσουμε αυτούς, για να περιστείλουμε συγκεκριμένα μέτρα. Το έχει ακούσει κι εσείς δηλαδή, όχι μόνο εγώ. Ναι, η μόνη διαφορά είναι γιατί δεν το κάνει. Είναι μαζοχιστές, είναι σαδιστές, ή απλά οι Ευρωπαίοι τους λένε, όχι, δεν βάζω την υπογραφή. Συνεπώς δεν μπορούν να τα πάρουν από το λογαριασμό αυτά τα χρήματα.
Δεν είναι να πεις ότι τα έχεις μέσα σε ένα κουτί ή στην τσέπη σου, τα παίρνεις και τα χρησιμοποιείς. Διότι δεν είναι αυτή η λογική τους. Η λογική τους είναι η αντίθετη. Η λογική τους είναι να τραβάνε χρήμα από την αγορά, όχι να ρίχνουν. Ναι, αλλά αν δεν βάλουν ακόμα την υπογραφή, δεν τα έχεις. Ξέρετε τι, και εγώ μαζί σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να μην χρειάζεται ούτε αυτή η φοροεπιδρομή, ούτε αυτή η φοροκαταιγίδα. Είναι προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης όλο το στάδιο. Να σας πω γιατί έχω το ρεπορτάζ. Έγινε η ομιλία του Τσίπρα. Επί τρεις μέρες δεν μπορούσαν να βγάλουν μια γραμμή. Mm-hmm. Γιατί πέραν τηλέφωνο στο Μαξίμου και λέγανε να πούμε κι εμείς τόσα και άλλα τόσα. Πήρε τηλέφωνο Σαμαρά στη Μέρκελ. Λέει, να δώσω κι εγώ τίποτα. Όχι, δεν θα δώσω τίποτα. Να έρθω τουλάχιστον εκεί να βγάλουμε μια φωτογραφία, έλα. Και θα πάει την τρίτη στη Μέρκελ. Έλλειψε 30 φίλου μου, μιλούσε ο Νίκος και δεν σ' άκουσα. Πες κανένα τι είπε, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, και εδώ μετά έρχομαι σε εσάς, κύριε Γεωργιάδη. Τώρα θα μου βγει και πάρα πολύ. Δεν είναι και ο πιο απομονετικός τύπος που ξέρετε στη τηλεόραση. Είπα ότι εκτός, ευτυχώς εγώ είμαι πολύ υπομονετική, κύριε Γεωργιάδη. Είπατε. Σε αντίθεση με εσάς, λέω, εγώ είμαι πολύ υπομονετική, ευτυχώς για μένα. Είναι γνωστό αυτό και πραγματικά το λέω και το πιστεύω. Και ένας Βούδας επίσης. Είπα ότι εκτός από το του Χουσού, γενικότερα υπάρχει μια στάση εκ μέρους των πιστωτών. Πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή επιμένουν σε μια σειρά από ζητήματα παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση, όπως την κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή όπως την επαινούν η δική της, έχει κάνει τις περισσότερες ή αρκετές από τις υποχρεώσεις της και λένε όχι, θα ολοκληρώσετε τα πάντα πριν ανοίξει η συζήτηση για το χρέος. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον από την πλευρά των πιστωτών θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Και η απορία μου πάγει για το τελευταίο διάστημα είναι πώς θα μπορέσει να υπερβεί αυτό το κλίμα και αυτή τη στάση από την πλευρά των δανειστών. Κύριε Γεωργιάδη, τώρα μπορείτε παρακαλώ. Να ταξιδέψουμε λίγο πολύ απλά όσο μπορώ πιο σύντομα. Λοιπόν, στο ερώτημα της κυρίας Τριανταφύλου που μου έκανε στην αρχή, πόσα λεφτά έχουν μείνει. Ακούστε, κυρία Τριανταφύλου, υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος ένας κωδικός που μετράει το σύνολο των καταθέσεων στην Ελλάδα. Σήμερα είναι, ακούστε το νούμερο, 16 δισεκατομμύρια παραπάνω από τη μέρα που ανέλαβε ο Αντώνης Σαμαράς. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας είναι. Σήμερα τα διώχνει όμως με αυτά που λέει. Η απάντηση είναι, με τη σειρά και εκεί με διακόψετε, η απάντηση για την Τριανταφύλου είναι ότι λόγω του Αντώνη Σαμαρά και της κυβέρνησής του έχουμε 16 δισεκατομμύρια παραπάνω. Για να καταλάβετε, στο απόγειο της κρίσης είχαν φύγει 25, από τα 25 που έφυγαν επέστρεψαν τα 16. Εγώ όμως δεν ρώτησα αυτό, κύριε Γεωργιάδη, επίρρηση πολιτικός είστε, το καταλαβαίνετε. Ναι. Ρώτησα για τον κόσμο και την κατάσταση που έχουν αντιμετωπίζουν. Σειρά, είναι δυνατόν, κυρία Τριανταφύλου, να έχει χρεοκοπήσει ένα κράτος και ο κόσμος να έχει τα ίδια λεφτά που είχε πριν? Τότε όλα τα κράτη θα χρεοκοπούσαν για να λειτουργούν τα χρέη τους.